Με τους υπέδωχους της Έντρα ξεκίνησε η συνάντηση του Ολυμπιακού με την Καστοριά. Η μπάλα έφτασε στον Κοφίδη, πίσω στο Χριστοδούλου, ακόμα πιο πίσω στο Βούζα και πλάγια τώρα στον Εντίδη. Το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός στο τρίτο λεπτό της συνάντησης. Καλοτραβηγμένο το κόρνερ από το Σαββίδη, κεφαλιά του Μητρόπουλου. Κεφαλιά Σοφιανόπουλο σε πολύ καλή θέση. Χάνεται μεγάλη ευκαιρία καθώς ήταν η αξιοθαύμαστη και η αντίδραση του Λεκίδη. Νεντίδης. Βλάχος. Βούζας. Σαββίδης. Αφήσει στο Μητρόπουλο που ελύσεται. Ωραίο άνοιγμα στον Κοφίδη. Έγινε η παράλληλη σέντρα. Σοφιανόπουλος στην κεφαλιά. Αναστόπουλος προσπάθησε για το ψαλίδι και τελικά απομάκρυναν οι αμυντικοί της Καστοριάς. Μητρόπουλος αφήνει για τον Σαββίδη που πιάνει το σου και είναι το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 16. Η παλιά που κάνει για τον Σοφιανόπουλο που βγαίνει από πίσω τέταρτο με το Λεκίδη. Αποτυγχάνει να πλασάρει ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Σάβιτσεφ κέρδισε την μπάλα. Ωραία άνοιγμα στον Σοφιανόπουλο. Δεν υπάρχει offside. Φαίνεται εύκολη υπόθεση το goal. Τελικά ο Σοφιανόπουλος δεν μπορεί να πλασάρει ιδανικά το Λεκίδη. Κλασική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. 5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει κόρνερ. Εκτελεί ο Σαββίδης. Έπιασε τη κεφαλιά ο Μητρόπουλος. Η μπάλα κατέληξε out. Ωραίος συνδυασμός των παιχτών του Ολυμπιακού με τον Σάβιτσεφ. Να ελύσετε ωραία. Άνοιγμα από την άλλη πλευρά εκεί όπου κινείται ο Σαββίδης έτοιμος για το 2-0. Σουτάρει και τελικά η μπάλα στα δίχτυα καθώς έχουμε το αυτογκόλο. Σπανός στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα. Την έστειλε στα δίχτυα. Ολυμπιακός Καστοριά 2-0. Βούζας. Μακρινή. Πολύ ωραία μπαλιά στον Σοφιανόπουλο. Έτοιμο γκολ. Να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Παναγιώτης Σοφιανόπουλος που πλασάρει. Άλλο ένα παρόμοιο σχεδόν βέβαιο γκολ είχε χάσει και στο πρώτο ημίχρονο. Προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες της Καστοριάς, δεν τα καταφέρουν. Βγήκε ο Χριστοδούλου θετικά από την άμυνα. Αναστόπουλος. Σαββίδης. Νεντίδης. Κεφαλιά με στόχο τον Σοφιανόπουλο. Πίσω η μπαλακή είναι το λάθος. Βαΐτσης εύκολη υπόθεση φυσικά. Το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Στο 61ο λεπτό έγινε το λάθος από τους αμυντικούς. Καραδοκούς ο Βαΐτσης. Απέφυγε και το τερματοφύλακα, εύκολη πρόθεση πλέον. Ολυμπιακός Καστοριά λοιπόν 3-0. Μόσχος μέσα στη μεγάλη περιοχή, έγινε η παράλληλη σέντρα, απομάκρυνε ο Βούζας και τελικά ο Ταλικριάδης με υπερένταση έδιωξε την μπάλα κόρνερ. Χριστοδούλου. Κοφίδης. Σαββίδης. Χριστοδούλου. Κρύος, ωραίο σουτ, πολύ ωραίο σουτ του νεαρού παίκτη του Ολυμπιακού και το 4-0, το ρότερο γκολ του αγώνα από τον νεαρό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον Κρύο. Προωθείται, ωραία ενέργεια, Αναστόπουλος και Σοφιανόπουλος συνδυάζονται, το σουτ από τον Σοφιανόπουλο που είναι στην άτυχη του μέρα σήμερα, δεν μπορεί να βάλει γκολ, ενώ του παρουσιάστηκαν αρκετές ευκαιρίες.